Έκλεισε με επιτυχία ο πρώτο κύκλο μια σκληρή διαπραγμάτευση με του δανειστέ. Στο πλαίσιο τη διαπραγμάτευσης, η κυβέρνηση κατάφερε να πετύχει του βασικού στόχου τη. Εξασφαλίσαμε την προστασία τη πρώτη κατοικία παρά τι αρχικέ ισχυρέ αντιδράσει των δανειστών και διατηρήσαμε τη ρύθμιση των 100 δόσεων χωρί επί τη αλλαγέ στο ισχύον καθεστώ. Σε ό,τι αφορά ειδικά την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν ισχύουν τα όσα ισχυρίζεται μερίδα του τύπου και αναπαράγουν κύκλοι της αντιπολίτευσης. Αντίθετα, έχουμε καταλήξει σε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία καλύπτει και προστατεύει επαρκέστατα τις κατηγορίες συμπολιτών μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, προστατεύεται περίπου το 60% των οφειλετών στεγαστικών δανείων, τη στιγμή που οι δανειστέ απαιτούσαν την προστασία μόλι του 16%. Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμφωνήσει τη συνολική κατάργηση της προστασίας. Έτσι, στη νέα ρύθμιση μπορούν να επαχθούν όσοι διαθέτουν πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας από 180.000 ευρώ έως 260.000 ευρώ. Ενώ Όπω και προηγουμένω, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκε αξιοπρεπού διαβίωση ώστε να οριστεί το πλάνο αποπληρωμή. Επίση, το πλάνο αυτό αποσυνδέεται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου και παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία για τον ορισμό τη νέα μειωμένη δόση. Η απόφαση του Eurogroup για την εκταμείευση τη δόση έρχεται να προσθεθεί στα καλά νέα για την πορεία τη ελληνική οικονομία που ήρθαν από τη διαδικασία τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δύο συστημικές τράπεζες κατάφεραν να καλύψουν όλες τις κεφαλαιακές τους ανάγκες από ιδιώτες επενδυτές. Οι άλλες δύο έχουν υπερκαλύψει τις ανάγκες που προβλέπει το βασικό σενάριο και θα χρειαστούν περίπου 5,7 δις ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστατικής Σταθερότητας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έπεσαν λοιπόν έξω απολύτω οι αρχικέ προβλέψει τη συμφωνία του Ιουλίου, που έκαναν λόγο για ανάγκε χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο και άρα αύξηση του δημοσίου χρέου ύψου 25 δισευρώ. Η επιτυχία τη διαδικασία τη ανεακεφαλαιοποίηση διαψεύδει του κινδυνολόγους και βάζει τέλο στα σενάρια για το κούρεμα των καταθέσεων. Ταυτόχρονα, επισφραγίζει την επιστροφή τη εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και των καταθετών, στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό παρατηρείται επιστροφή καταθέσεων στι ελληνικέ συστημικέ τράπεζε. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται στην κατεύθυνση σταθεροποίησης και επανακίνησης της ελληνικής οικονομίας με βασική προτεραιότητα την υπεράσπιση των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας και την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.